Σε αυτό που κάνεις λοιπόν, να είσαι τέλεια, τέλειος. Γιατί δεν έχει σημασία αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που είσαι. Αυτό που κάνεις τώρα είναι το σκαλί. Είναι ο τρόπος να φανερώσεις και να εκδηλωθεί η υπεραξία του εαυτού σου. Για να κάνεις κάποτε αυτό που αγαπάς, πρέπει να αγαπήσεις αυτό που κάνεις σήμερα και να το κάνεις ακούραστα και άϊπνα. Και τότε θα δεχθείς μία νέα επαγγελματική πρόταση. Θα αλλάξεις πόστο, θα γίνεις ανώτερος υπάλληλος, θα ενδιαφερθούν για σένα, θα πάρεις προαγωγή, θα ξεκινήσει κάτι, θα σου έρθει μία ιδέα, θα ερωτευθείς, θα θυμηθείς ένα ξεχασμένο όνειρό σου και σιωγγιώμαι, θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει εκεί που βρίσκεσαι τώρα να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Σκέψη, συνέστημα και δράση ένα, μόνο μπροστά και ψηλά. Για να πετύχεις από εδώ ξεκινάς. Θέλει δράση εκεί που είσαι και με ό,τι έχεις, μαζί με τους οραματισμούς σου και το όνειρό σου για ένα καλύτερο μέλλον. Για να λειτουργήσει ο νόμος της έλξης, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσεις τον νόμο της δόνησης. Στο ποδόσφαιρο, ένας καλός παίχτης τα δίνει όλα. Ηλιώνει σε κάθε αγώνα και σε κάθε φάση βάζει όλη του την τέχνη. Και ας παίζει τέταρτη εθνική. Γιατί? Γιατί θέλει να γίνει πετυχημένος. Να έχει μια καλή ζωή. Να αποκτήσει δόξα και χρήμα μέσα από την πορεία του στον αθλητισμό. Να αφήσει ιστορία. Το δικό του αποτύπωμα στον κόσμο και να γίνει ο καλύτερος. Και πότε θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Όταν εκπαιδεύει συνέχεια τον εαυτό του για να πιάσει 10.000 ώρες και κάνει το απόλυτο εκεί που βρίσκεται, είτε είναι προπόνηση είτε είναι αγώνας τέταρτης εθνικής. Πρέπει πρώτα να ξεπεράσει την κατηγορία του. Το σύμπαν τώρα ακούει τον κραδασμό του. Και μόλις ξεπεράσει την κατηγορία του και γίνει ο καλύτερος στο περιβάλλον που βρίσκεται, τότε τον βρίσκει ο κυνηγός ταλέντων και τον βάζει στην πρώτη εθνική. Με τη δράση του και την ποιότητά του εκεί που βρισκόταν, ανέβασε τη δόνησή του, έκανε το σώμα του μαγνήτη και ενεργοποίησε τον νόμο της έλξης. Αυτός περίμενε την ευκαιρία δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του, αλλά αυτόν τον έψαχνε και η ευκαιρία, περιμένοντας πρώτα να ξεπεράσει το περιβάλλον του. Και συμπίπτουν όταν είναι έτοιμοι και οι δύο, γιατί τώρα έχουν την ίδια συχνότητα. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην τρίτη διάσταση. Ο νόμος της έλξης είναι δευτερογενής. Προηγείται ο νόμος της δράσης και ο νόμος της δόνησης. Και όταν αυτοί οι τρεις νόμοι πάνε μαζί, ενεργοποιούν έναν τέταρτο, τον νόμο της συγχρονικότητας, και δημιουργείται η σύμπτωση από το σύν και την πτώση. Δύο όμοια κατά συχνότητα εθερικά πράγματα χαμηλώνουν και πέφτουν χρονικά μαζί στο ίδιο σημείο, στην υλική πραγματικότητα της τρίτης διάστασης, και γίνεται το θαύμα. Λένε ότι δύο ίδιες χορδές συγχρονίζονται στην ίδια δόνηση όταν η μία ενεργοποιηθεί. Ναι, κάποιος όμως πρέπει να χτυπήσει τη μία χορδή. Η συγχρονικότητα απαιτεί δράση. Είδε λοιπόν που το σύμπαν ακούει και έχει νόμους, κανονισμούς, όρους και προϋποθέσεις για να πετυχαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όλοι ίσοι στη δημιουργία. Η βούληση, η πίστη, η επιμονή και η ποιότητα στη δράση κάνουν τη διαφορά. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Χτίσε εσύ και ας μην σε βλέπει κανένας, σε βλέπει ο Θεός. Γιατί αυτός έφτιαξε αυτούς τους νόμους και αυτό το πεδίο και καταλαβαίνει το πάθος σου να τελειοποιηθείς και σου δίνει την ευκαιρία να εξελιχθείς, γιατί την κυνηγάς. Και τι ακούει το σύμπαν? Τον κραδασμό σου. Αυτό που εκπέμπεις από το ηλιακό σου πλέγμα όταν κάνεις τη δράση σου και έχεις επιτυχημένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ξεκινάς από εκεί που είσαι, κάνοντας εύκολα πράγματα,
ώστε να τα ολοκληρώνεις με επιτυχία. Πρέπει να δηλώνεις επιτυχημένος από τώρα, αλλά και να το πιστεύεις. Και το πιστεύεις όταν έχεις κάποιες αποδείξεις μπροστά σου, έστω και μικρές. Λένε να κάνεις αυτό που φοβάσαι για να ξεπεράσεις τον φόβο. Αυτό όμως είναι ένα πολύ δυναμικό πεδίο και θέλει πρώτα πολλή εκπαίδευση. Όλοι σου λένε να ξεπεράσεις τους φόβους σου, αλλά κανείς δεν σου λέει πώς. Όλοι ανοίγουν σχολές θεών, αλλά κανείς δεν ανοίγει σχολές ανθρώπων. Αν φοβάσαι να κάνεις κάποια πράγματα, μην τα κάνεις. Ξεκίνα με αυτά που μπορείς και σιγά σιγά ανεβαίνεις σε επίπεδο, διαφορετικά αποτυγχάνεις, απογοητεύεσαι και πέφτεις στην αδράνεια. Και μετά αρχίζεις να ψάχνεις εύκολους τρόπους να πετύχεις, όπως τα σεμινάρια επιτυχίας, δομό της έλξης, διαγραφές πεπιθήσεων και δηλώσεις πλούτου. Και αυτά τα ίδια σου μπλοκάρουν την επιτυχία, γιατί μπαίνεις σε κατάσταση έλλειψης. Και όσο είσαι αδρανής και απαθής, αλλά θέλεις να ψάξεις το υποσυνείδητο προς τα κάτω, για να βρεις και να σβήσεις παλιές πεπιθήσεις, αυτό βυθίζεται πιο πολύ. Γιατί αυτές τις πεπιθήσεις που απέκτησες κάποτε σε βοήθησαν να επιβιώσεις στο περιβάλλον που ζούσες. Τότε ήταν χρήσιμες. Ακόμη και λάθη να έκανες, ήταν το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις για να προστατευτείς και να επιβιώσεις, με δεδομένο τις συνθήκες και την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόσουν τότε. Κάτι που τώρα το έχεις ξεχάσει. Τώρα λοιπόν αυτές οι πεπιθήσεις και τα πιστεύω όντως δεν λειτουργούν, γιατί εσύ είσαι άλλος. Έχεις μεγαλώσει, έχεις άλλες εμπειρίες, ζεις σε άλλο περιβάλλον, με άλλους ανθρώπους και είναι άλλη εποχή. Όπως βλέπεις, έχουν αλλάξει όλα εκτός από εσένα. Άρα δεν φταίνε οι παλιές πεπιθήσεις για τις αποτυχίες σου, όπως λένε, αλλά εσύ παρέμεινες ο ίδιος. Δεν εκπαιδεύτηκες σε κάτι, δεν έμαθες κάτι, δεν παρακολουθούσες τις τάσεις της αγοράς, δεν κοίταγες 10 χρόνια μπροστά. Ακόμη ξέρεις τα ίδια, λες ακόμη τα ίδια, κάνεις ακόμη τα ίδια, δεν εξέλιξες τον εαυτό σου, δεν έμαθες, δεν διάβασες, δεν έπραξες, δεν ήθελες, περνάγες ωραία, έκανες ό,τι γούσταρες, δεν άκουγες κανέναν και δεν έδινες λογαριασμό σε κανέναν. Και πας ξαφνικά να αλλάξεις το μοτίβο που σε κράτησε τόσα χρόνια στα καλά σου και το απόλαυσες κιόλας. Και το υποσυνείδητο δεν κουνιέται ούτε με βόμβα υδρογόνου, διότι εκείνη τη μακροχρόνια περίοδο των παχιών αγελάδων το είχες υποβάλει πολύ δυνατά. Πίστευες εσύ και πίστεψε και αυτό, και έριξε άγκυρα σε εκείνη τη συνθήκη γιατί επιβίωσες, αλλά το κυριότερο ήταν η επιλογή σου και το ευχαριστιό σου. Και πας τώρα να το αλλάξεις με 2 ημερών σεμινάρια και πιστοποιήσεις. Γι' αυτό λένε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός γελάει. Δεν γελάει ο Θεός. Μεταφορικά γελάει το υποσυνείδητο. Εκπλήσεται και νιώθει ίκτο για αυτόν τον Νόα. Τον λυπάται. Και του κόβει όλες τις λειτουργίες. Ανεβάζει πρόγραμμα επιβίωσης, μάχη, φυγή για να τον σώσει. Και αναλαμβάνει το τιμόνι για να τον προστατέψει. Κάνε λοιπόν ό,τι θέλεις. Είναι coach. Κάνω προγραμματισμούς νεύρων και γλώσσας. Δώσε όσα λεφτά θέλεις. Κάνε όσα σεμινάρια θέλεις. Πάρε όλες τις πιστοποιήσεις. Κάνε όλους τους διαλογισμούς πλούτου. Όσες διαγραφές υποσυνειδήτου υπάρχουν. Κάνε όλες τις ενεργειακές θεραπείες. Πάρε όσα μπιχλιμπίδια θέλεις. Και κάνε όσα μάγια και βουντού θέλεις. Δεν θα δεις κανένα αποτέλεσμα, όπως δεν βλέπεις τόσα χρόνια, γιατί όλα αυτά έχουν ειδικές απαιτήσεις και έχουν πολύ μεγάλο τίμημα, πιο πολύ απώλεια παρά κέρδος. Για να διαπρέψεις σε αυτά, πρέπει να είναι μέσα στα ταλέντα σου,
έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος μάστερ με πιστοποίησης, ούτε σε 2 ημέρες, ούτε σε 3 μήνες, ούτε σε 1 χρόνο, ούτε σε 5, ούτε σε 10. Θέλουν πολιωτή εκπαίδευση, δεκαετίες και πολύ ανεπτυγμένη αντίληψη και πολύ ανεπτυγμένη διέστηση. Δεν είναι για όλους. Όπως δεν μπορούν όλοι να γίνουν γιατροί, μαθηματικοί, επιστήμονες ή χτιστάδες. Ακόμα και στους καλύτερους δασκάλους του εξωτερικού να πας, θα κουραστείς. Τα ξέρεις όλα. Τόσα χρόνια κι αυτοί τα ίδια λένε. Μιλάνε τυποποιημένα, παίζει κασέτα. Παρακολούθησε παλιά του σεμινάρια πριν 10, 15, 20 χρόνια. Είναι όλα ίδια. Λένε τις ίδιες λέξεις και με την ίδια σειρά. Και τώρα έρχονται και στην Ελλάδα για να μας διδάξουν αυτογνωσία. Αλήθεια. Πού ήταν τόσα χρόνια όταν είχε κρίση και μνημόνια η Ελλαδίτσα και capital control? Να μας μάθουν και εμάς πώς να γίνει καλά ο άνθρωπος από τον καρκίνο με τη σκέψη όταν έπεφταν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια. Να μας πούν και εμάς πώς να βγάλει λεφτά κάποιος σβήνοντας πεποιθήσεις από το μυαλό του όταν έκλειναν μαγαζιά και επιχειρήσεις και ο κόσμος ήταν στον δρόμο. Γιατί δεν ήρθα τότε να μας πούνε και εμάς το μυστικό? Να κάνουν ένα ομαδικό διαλογισμό στο Σύνταγμα και να σβήσουν όλοι ομαδικά τις περιοριστικές πεποιθήσεις όπως κάνουν στα σεμινάρια τους. Να βγάλουν όλοι λεφτά από τον ουρανό και να λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα με το νόμο της έλξης. Και πάνε οι Έλληνες δάσκαλοι και τους καθαρίζουν τις καρέκλες. Ενώ έπρεπε να διδάσκουν αυτοί στο εξωτερικό πώς να επιβιώσει ο σύγχρονος άνθρωπος μετά από μια οικονομική κρίση. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν κουνιέται τίποτα σε αυτό το χώρο? Γιατί όλο αυτό είναι φούσκα. Βιάζονται όλοι να γίνουν πλούσιοι και έτσι δεν λειτουργεί τίποτα. Και αν αυτό συμβαίνει και σε σένα, είναι γιατί είσαι σε πολύ μεγάλο στρες. Γιατί θέλεις να ξεφύγεις γρήγορα από τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεσαι. Και το υποσυνείδητο, αφού εσύ έχεις στρες και άγχος από μια εξωτερική συνθήκη, αλλά το αίτιο είναι εσωτερικό, κλειδώνει, χτυπάει συναγερμό, κόβει μεταβολισμό και ανασωπητικό και ανεβάζει πρόγραμμα μάχη φυγή. Και κλείνουν τα πάντα για να κάνει οικονομία ενέργειας, γιατί είσαι σε κατάσταση έλλειψης. Είναι σαν να πέφτει ένας άνθρωπος σε έναν γκρεμό και τον βρίσκουν μετά από 30 μέρες ζωντανό. Το υποσυνείδητο έχει κόψει όλα τα συστήματα του σώματος για οικονομία ενέργειας, ακόμα και τη νόηση, για να έχει ενέργεια να χτυπάει η καρδιά, για να επιβιώσει ο οργανισμός. Είναι πρόγραμμα. Για το υποσυνείδητο, αυτή η κατάσταση του χρέους είναι κατάσταση λοιμού. Πίνεις νερό και παχαίνεις. Το σάχαρος για η πίεση στα ύψη. 120 παλμούς γιατί σε έχει κυριεύσει ο φόβος. Και σου δίνει αϊπνία για να σε έχει σε κατάσταση επιφυλακής για να δεις τον κίνδυνο όταν έρθει. Γι' αυτό το υποσυνείδητο δεν σε ακούει και δεν μπορείς να το υποβάλεις. Γιατί έχεις αποδείξει τόσα χρόνια ότι είσαι αμελής και οκνηρός. Η αδράνεια και η απραγία με έντονο στρες για οικονομικές υποχρεώσεις για το υποσυνείδητο σημαίνει κίνδυνος. Και είναι προγραμματισμένο πάνω στις βασικές αρχές. Καταλαβαίνει ότι εσύ φοβάσαι κάτι, αλλά νομίζει σε ψάχνει η αρκούδα, η αρχαίγονη φόβη. Δεν καταλαβαίνει ότι εσύ δεν έχεις λεφτά για το ρεύμα. Τόσα χρόνια σε οδηγούσε με πρόγραμμα επιβίωσης όταν ο άνθρωπος ζει σε ένα συνείδητο επίπεδο και πας εσύ ξαφνικά να το αγγίξεις και να το διαγράψεις, πεποιθήσεις επειδή χρωστάς λεφτά και πίστεψες ότι μπορείς να το κάνεις με διαλογισμούς. Και όσο εσύ το ψάχνεις προς τα κάτω, αυτό βυθίζεται πιο πολύ προς τα κάτω. Ακόμα πιο πολύ. Βαθύτερα. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα δεν θα το αγγίξεις, γιατί το υποσυνείδητο είναι απίθμενο. Βάλω κάτω τη λογική και σκέψω. Ένας ψυχαναλυτής και ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να κάνει χρόνια να αγγίξει το υποσυνείδητο και άλλα τόσα για να επιφέρει θεραπεία.
Και ας νομίζεις ότι θα αλλάξεις το υποσυνείδητό σου από το ίντερνετ μέσα σε 5 ημέρες. Με σεμινάρια διαγραφής πεπιθήσεων και οραματισμούς πλούτου από Ευρώπη και Αμερική, με θεραπείες ενεργειακές φωτός από Ασία και με υπερβατικούς διαλογισμούς αγάπης από την Ινδία. Αλήθεια τώρα, το πιστεύεις πραγματικά όλο αυτό? Δεν αισθάνεσαι μέσα σου ότι κάτι δεν πάει καλά? Διότι αν δεν το αισθάνεσαι, ακόμα και αν ισχύουν όλα αυτά, τότε δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν επάνω σου. Πρέπει να έχεις το γνώδι σε αυτόν. Κατάλαβε ποιος είσαι και μην υπερβάλλεις ποτέ και σε τίποτα. Σκέψου με διάκριση. Δεν θα βγάλεις ποτέ τα λεφτά που σου λένε αν δεν φτιάξεις πρώτα το οικοδόμημα μέσα σου. Γι' αυτό η καινούργια μορφή ψυχοθεραπείας έχει μέσα αυτογνωσία. Οι θεραπευτές πρέπει να γνωρίζουν μεταφυσική, να γνωρίζουν όλα τα συστήματα του ανθρώπου και το υποσυνείδητο, να το εξηγούν, να το αναλύουν και να δίνουν σωστές ερμηνείες στους ανθρώπους. Να εξηγούν για ποιους λόγους έχουν συμβεί όσα έχουν συμβεί στη ζωή τους και να εξηγούν για ποιο λόγο πρέπει να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν από εδώ και μπρος. Τότε αλλάζει πραγματικά μέσα του, έρχεται στην επίγνωση των πραγμάτων και συνειδητοποιεί ότι η ευθύνη για ό,τι βιώνει είναι αποκλειστικά δικά του. Αλλά αυτό στεναχωρεί πολύ τον άνθρωπο, γιατί έχασε χρόνο από τη ζωή του και πολύ χρήμα. Γι' αυτό χρειάζεται να αναλυθούν και να εξηγηθούν τα πάντα με τον πιο απλό τρόπο, σαν να μιλάει σε μικρό παιδί, για να τα κατανοήσει εύκολα στη δύσκολη και ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται τώρα, όχι να του βάλουν νοητική ένταση με ασκήσεις υποσυνειδήτου, διότι τα αγγεία στον εγκέφαλο έχουν ένα όριο στην πίεση και αν ξεπεραστείς πάνε, ονομάζεται εγκεφαλικό. Ακόμη και η καρδιά δέχεται μέχρι ένα όριο συναισθηματικά φορτία. Αν ξεπεραστούν, σταματάει ξαφνικά. Ονομάζεται έμφραγμα. Η ένταση και το μεγάλο στρες προκαλεί αφόρητη θλίψη μέσα στον άνθρωπο και η ψυχή δεν μπορεί τη μεγάλη θλίψη για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλει να φύγει. Πρώτα αρρωσταίνει και αν δεν επανέρθει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή φεύγει. Γι' αυτό λέω ότι η θεραπεία πρέπει να είναι ήπια, χαλαρωτική, απόλυτη και ξεκάθαρη. Θέλει χρόνο να περιέχει συναισθηματική, μεταφυσική και λογική για να μπορεί να τα κατανοήσει και να τα δεχτεί εύκολα ο άνθρωπος, για να μην το πάρει βαρέως. Να κατανοήσει ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην τρίτη διάσταση. Απλώς δεν το ήξερε και πίστεψε τον οποιονδήποτε. Αλλά από εδώ και μπρος να χαλαρώσει και να πάει με τη ροή, να πάει με Θεό. Και αφού το αποδεχτεί ο άνθρωπος και ηρεμήσει, τότε το υποσυνείδητο χαλαρώνει το συναγερμό και το πρώτο δείγμα που το δίνει ότι τον ακούει είναι ότι τον αφήνει να κοιμάται τα βράδια χωρίς χάπια, για να μπορέσει να μαζέψει δύναμη και ενέργεια να συνεχίσει τη ζωή του. Να ξέρεις και κάτι άλλο. Μπορεί να ανιχνευτεί το υποσυνείδητο όταν βρίσκεσαι σε ύπνωση ή σε βαθιά χαλάρωση, επειδή εξασθενούν οι δικές σου αντιστάσεις, δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν μπορείς όμως να το υποβάλεις μέσω κάποιου άλλου. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος άλλος για σένα, πρέπει να το θέλεις εσύ. Και αν συμβεί αυτό, δημιουργεί και διαρκεί μόνο κατά τη διάρκεια της ύπνωσης ή της χαλάρωσης. Μη πιστεύεις αυτά που λένε. Βάλε όλα τα δεδομένα μπροστά σου και σκέψου λογικά. Αν ίσχυαν όσα λένε για το υποσυνείδητο, ότι μπορούν να το υποβάλουν, οι μαθητές θα έκαναν ύπνωση, θα υπέβαλαν το υποσυνείδητό τους, θα μάθαιναν τόνους βιβλία και θα πρόναγαν όλα τα μαθήματα. Και πιανίστες το ίδιο, θα κοιμόντουσαν το βράδυ και θα ξυπνούσαν σολίστες. Και οι πιλότοι το ίδιο, θα έκαναν ύπνωση, θα υπέβαλαν το υποσυνείδητό τους και όταν ξυπνούσαν θα πετούσαν αεροπλάνο. Όμως δεν γίνεται έτσι. Η υποβολή υποσυνειδήτου ισχύει μόνο την ώρα της ύπνωσης, επειδή δεν υπάρχει συνείδηση. Η μέθοδος είναι ατελής
και λειτουργεί μόνο βοηθητικά στην ανίχνευση νοητικών ή ψυχολογικών προβλημάτων και φόβων, ακόμη και μέσω ονείρων. Το όνειρο από μόνο του δεν έχει δύναμη. Αν όμως προκύπτει από έντονο φόβο ή μία μεγάλη επιθυμία, τα όνειρα εκδηλώνονται σαν πραγματικότητα με τη δύναμη του υποσυνειδήτου, γιατί τα πιστεύει, γιατί είναι δικά του. Το όνειρο είναι ένας κωδικοποιημένος τρόπος να επικοινωνεί μαζί σου για να καταλάβεις τι υποβόσκει μέσα σου που το έχεις ξεχάσει. Γιατί όταν είσαι ξύπνιος, δεν σου επιτρέπει να το αγγίξεις. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ανιχνεύσεις κρυφές σου επιθυμίες ή φόβους, αλλά δεν μπορείς να αποκτήσεις δεξιότητες, γνώσεις ή να το αλλάξεις. Γιατί μόλις επανέρθεις, πάλι πας στο ίδιο περιβάλλον και στη συγκεκριμένη ζωή που έχεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις το υποσυνείδητο, να διαγράψεις το μυς, να αλλάξεις εσύ, αλλά το περιβάλλον που θα επιστρέψεις να παραμείνει το ίδιο. Δημιουργείται δυσαρμονία και αφού δεν αλλάζει το περιβάλλον σου, δεν σου επιτρέπει να αλλάξεις ούτε εσύ. Μόλις λοιπόν επανέρθεις από την υπνοτική κατάσταση με σκοπό να το υποβάλεις και να το φυτέψεις νέες πεποιθήσεις ή να γράψεις τις παλιές, επανέρχεται και το υποσυνείδητο. Αλλά τώρα ακόμη πιο δραστικό και κλειστό απέναντί σου, διότι για άλλη μια φορά του έδειξες ότι αφήνεις το μυαλό σου ανοιχτό στον οποιοδήποτε να το φυτέψει αυθαίρετα άγνωστες υποβολές που θα σημαδέψουν τη ζωή σου, διότι αυτός δεν ξέρει την ψυχοσύνθεσή σου ούτε τα κρύφια και τα μύχια της ψυχής σου. Οι υποβολές πρέπει να είναι δικές σου και να είσαι συνειδητός. Όποιος αφήνεται σε υποβολές άλλων, ακόμα και αν ξέρει τι θα πει, εκπορεύονται από άλλη συνείδηση, δηλαδή από άλλη ψυχολογική κατάσταση, από άλλη δυναμική, από άλλη ενεργειακή αιστεία, και στιγματίζει τη ζωή του εκείνη τη στιγμή, γιατί του επιτρέπει να εισέργεται στο αστρικό και ανώτερο νοητικό του σώμα, όντας σε μια κατάσταση πλήρης παθητικότητας μέσω καθοδηγούμενου διαλογισμού χαλάρωσης ή ύπνωσης. Γι' αυτό οι ασθενείς ερωτεύονται το θεραπευτή, ακόμα και αν είναι ίδιου φύλου, γιατί διεισδύει σε όλα του τα σώματα εκτός από το φυσικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που ερωτεύεται είναι το μυαλό, όχι το σώμα. Φτιάχνει μια άγκυρα ανικανότητας και κάθε φορά που θα έχει μια δυσκολία στη ζωή του, θα κλείνει το μυαλό και θα αναζητά την ψευδέστηση της νισβάνας, της ύπνωσης ή των διαλογισμών για να δώσει λύση, ή την ψευδέστηση του αλκοόλ ή του καπνίσματος, ή την ψευδέστηση των ψυχοτρόπων ή του τζόγου ή των ναρκωτικών. Αυτή είναι η αρχή των εθισμών. Στην αρχή το βλέπει και το νιώθει σαν βοήθημα, αλλά μετά δεν μπορεί να το ελέγξει. Ίσως είναι κρυφοεπιθυμίες αόρατες και μικρές που του επιτρέπουν να λειτουργεί μέσα στον κόσμο, γιατί δεν φαίνονται επειδή γίνονται σε μικρές ποσότητες αλλά πολύ συχνά, και με τον καιρό αποκτά ένα κρυφό πάθος και το κρύβει γιατί ντρέπεται, και αυτό του ρίχνει τη δόνηση τόσο χαμηλά που το υποσυνείδητο χτυπάει συναγερμό συνέχεια. Είναι τάσεις εθισμού που εντείνουν την ανικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διότι ποτέ δεν είναι νυφάλιος και η ψυχολογία του είναι στον πάτο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ενώ σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορεί να δημιουργήσει επιτυχία και ευτυχία στη ζωή του, γιατί κάθε φορά που πρέπει να λύσει μια κατάσταση, αναδύεται μια εθιστική συμπεριφορά για να ξεφύγει από μια σκληρή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την αντέξει, γιατί δεν μπορεί να δώσει λύση και το αντίστροφο, και επανέρχεται πάλι μπροστά του η παιδική απαξίωση. Αποδίδει στους άλλους το φταίξιμο για την κατάστασή του και θέλει να τους εκδικηθεί με την αυτοκαταστροφή του, γιατί τους φωνάζει με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό που κατακρίνουν πάνω του είναι έργο δικό τους. Αλλά ο ίδιος ταράσεται και θέλει την ουσία για να έρθει στα ίσα του, να ρεμίσουν τα νερά του μυαλού του και οι θύελες.
Αυτός είναι ο λόγος που κάνουν μαύρο οι νέοι και πίνουν μπουκάλια αλκοόλ, αλλά και οι μεγάλοι. Η απώλεια επιτυχίας ισοδυναμεί για το υποσυνείδητο με ερωτική απογοήτευση, με απόρριψη, με απώλεια θανάτου, με πένθος και θλίψη. Και η στενοχώρια εξουδετερώνει όλη την ενέργεια και όλη την ντοπαμίνη του οργανισμού. Και για να αποκτήσει ενέργεια εύκολα και γρήγορα, ο εγκέφαλος αρχίζει την αναζήτηση από τις ουσίες, από υδατάνθρακες και λίπη και από αλκοόλ. Αυτές οι ουσίες δίνουν ευχαρίστηση στο άτομο γιατί ανεβάζουν την ντοπαμίνη και αυτή η ορμόνη καταπραίνει τον πόνο και τη θλίψη. Αλλά είναι και η ουσία που αρέσει στον εγκέφαλο. Είναι το τρόπαιό του, το κύπελο της επιτυχίας του. Γι' αυτό όταν στεναχωριέται ο άνθρωπος, του έρχεται να φάει πολύ, ειδικά γλυκά, και θέλει να πιει βαριά ποτά. Και γι' αυτό στις κηδείες προσφέρουν συμβολικά πάντα κουλουράκι και κονιάκ. Για να νιώσει λίγη ευχαρίστηση μέσα του με τη γλυκιά τροφή και να ξεφύγει από τη θλίψη με την απώλεια συνείδησης που δημιουργεί το αλκοόλ. Και έτσι με τον καιρό, σιγά σιγά και αθόρυβα, δημιουργείται μία νέα συνήθεια. Σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται, τρώει πολύ ή πίνει πολύ, ή και τα δύο. Η καινούργια συνήθεια όμως δεν είναι το φαγητό, ούτε το ποτό, ούτε τα χαμένα λεφτά στο τζόγο, ούτε οι ουσίες. Η καινούργια συνήθεια κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Είναι η οκνηρία που φέρνει καταστροφικά αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου. Η απάθεια και η αδράνεια αυξάνουν την αυτοαπαξίωση και έρχεται η κατάθλιψη. Ποντάρουν και ελπίζουν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό τους και θέλει έστω και για λίγο να νιώσει ωραία, να νιώσει την ψευδαίσθηση, να ερεμήσει και να ξεχάσει, γιατί νομίζει ότι θα γλιτώσει. Όμως το πρόβλημα μένει άλυτο, γι' αυτό ονομάζεται ψευδαίσθηση, γιατί είναι ψέμα. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργούν όλες οι θεραπείες που χρησιμοποιούν το υποσυνείδητο και κάπως έτσι καταλήγει ο άνθρωπος που επιτρέπει σε άλλον να επέμβει στο μυαλό του με υποβολές και διαγραφές. Λειτουργούν σαν ναρκωτικό, γιατί όταν ξυπνήσει και επανέρθει από την βαθιά διαλογιστική και παθητική κατάσταση, είναι σε μια κατάσταση πιο δυσμένη από πριν που πήγε να λύσει το πρόβλημα, διότι τώρα εκτός από το πρόβλημα έχει και το πρόβλημα ότι κάθε φορά που παρουσιάζεται δυσκολία αδρανοποιούνται και όλα τα μέσα επίλυσης που έχει συνείδηση, όπως είναι το θάρρος, η λογική, η θέληση και η αποφασιστικότητα. Το υποσυνείδητο χτυπάει σε ένα γερμό και αναβάζει ακαρία πρόγραμμα μάχης ή φυγής, ακόμα και σε ασήμαντα γεγονότα. Ακόμα και αν του μιλήσει κάποιος για απλές υποχρεώσεις, του φαίνονται βουνό και αρχίζει να νευριάζει παράλογα ή αρχίζει να κλαίει. Αυτό το σύνδρομο το βιώνει συνέχεια ο άνθρωπος με τον συνεχή φόβο για όλα, γι' αυτό και δεν κοιμάται. Αυτή η ένταση που κάνει τα χέρια να τρέμουν είναι ένδειξη τρόμου, γιατί τώρα ο άνθρωπος είναι άδειος και αποσυνείδηση. Το σώμα είναι εκεί, αλλά το μυαλό είναι αλλού.